όλα τα καλά να τα έχει η αντιπολίτευση και όλα τα κακά να τα έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μυστήριο πολιτικής ανάλυσης, αλλά θα μας το εξηγήσει καμιά μέρα κανένας από αυτούς τους προστήρες, οι οποίοι έχουν φέρει το ελληνικό πανεπιστήμιο στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Το πανεπιστήμιο? Ναι, το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι. Όλοι σάρα και η μάρα. Ακαδημαϊκή συζήτηση δηλαδή. Όλοι οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν προσχωρήσει κατά μάζα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αφού έγλυφαν κατά μάζα στο ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη κυβέρνηση και πριν από αυτό τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι υπήρχε επί τόπου. Ναι. Εσείς κυβερνούσατε, δεν κυβερνούσατε. Σαν τους τζουτζέδες του Μεσαίωνα που κάνανε αστεία στους άρχοντες για να γελάνε. Εσείς κυβερνούσατε, δεν κυβερνούσατε. Ναι, αλλά στη Δημοκρατία κυβερνάει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ασκεί κριτική και επηρεάζει τα γεγονότα. Μα τα χάλια των πανεπιστημίων βαραίνουν την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γι' αυτό και όλη η σαβούρα του ΠΑΣΟΚ, συνδικαλιστική, ακαδημαϊκή κλπ. Είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει Ρουφιάνος, δεν υπάρχει Φαύλος, δεν υπάρχει Ρουσφετολόγος, να μην έχει περάσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι εκεί είναι. Δεν μπορεί να γίνανε ξαφνικά έτσι, όταν τους είχατε εσείς το ΠΑΣΟΚ. Όχι, εγώ δεν είπα ότι όλοι οι Ρουσφετολόγοι περάσανε και μερικοί δεν περάσανε. Ναι, σύμφωνα, όχι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει Ρουφιάνος που να έχει περάσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτούς που έχουν περάσει είναι όλοι διακεκριμένοι, ο καθένας στο είδος του. Ποιο λέτε Ρουφιάνο τώρα, γιατί το αγριεύεται από τότε. Λέω Ρουφιάνος, δεν μπορώ τώρα να σας πω ονόματα, θα μου κάνει μήνυση. Ναι. Μπορώ εγώ να πω ότι ο Κομπουράκης ερχόταν και μου κάφωνε τους συναδέλφους του και μου λέει, αυτό δεν είναι δικός μας, να τον κυνηγήσουμε. Α, τέτοιο είδους Ρουφιάνο, κομματικό πολιτική δηλαδή. Ρουφιάνια, δεν είναι το κομματόσκυλο που έρχεται να κάνει κομματικό κράτος. Ναι. Και καλά για να έχει τα πλεονεκτήματα. Ναι. Αυτό δεν είναι Ρουφιάνια. Τι άλλη Ρουφιάνια, δεν μπορούσε να κάνει άλλη Ρουφιάνια. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων και φακέλους δεν έχουμε πια. Ναι, μάλιστα. Συγγνώμη. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα το κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, συγγνώμη. Τώρα λένε ότι στο σύλλογο καταλήφθη η χώρα. Δηλαδή τι διαφορετικό λέει ένας αλήτης από αυτούς, ο οποίος λέει ότι έχουμε ξένη κατοχή, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση των ξένων δυνάμεων και των τοκογλύφων, από αυτό που γράφει ο ένας ή ο άλλος δολοφόνος της τρομοκρατικής παράταξης, ο οποίος είναι στη φυλακή. Δηλαδή αυτός που κάνει τώρα κριτική και μιλάει για κατοχή, ας πούμε, είναι ίδιος με τον Κουφοντίνα. Ναι, γράφει ακριβώς τα ίδια. Το αν είναι ίδιος ή όχι, δεν ξέρω, δέστε μου εσείς το λόγο για τον οποίο διακρίνεται. Αλλά γράφει ακριβώς τα ίδια λόγια. Λέξη γράφει. Είναι λάθος πάντως να συλλήβδει, να τοποθετείτε όλη την αντιπολίτευση και την τρομοκρατία στο ίδιο τσουβάλι. Όχι, εγώ λέω ότι η βία είναι ενιαία. Και συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε στην κυρία Δούρο από ό,τι διάβασα προχθές, ότι η βία δεν είναι μονάχα η σωματική βία, είναι και κάθε πράξη αποδοκιμασίας. Και ένα ποτήρι γιαούρτι, και ένα ποτήρι νερό, και ένα γιαούρτι είναι βία. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου εξηγήσω όμως γιατί το γιαούρτι που μου πέταξε εμένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε συγκέντρωση που είχαν οργανώσει οι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι βία. Ναι. Γιατί έτσι είπαν τότε. Το βρήκαν εξαιρετικά αστείο. Η βία, εντάξει, είναι αποδοκιμαστή, αλλά δεν μπορεί να τα βάζει τώρα στο ίδιο τσουβάλι. Όχι, εγώ βάζω το εγώ. Ποιος τσέπες τα βάζει όλα στο ίδιο τσουβάλι. Είπα ότι το γιαούρτι και το νερό είναι βία. Δηλαδή οι ακτιβιστές που πετάνε ένα γιαούρτι είπαν και γράφουν με ένα σπρέι κάτι, είναι το ίδιο με το. Όχι, ότι πάνε και γράφουν ένα σπρέι, γράφουν στον τουβάρι. Δεν θα διαμαρτυρηθεί στον τουβάρι. Αυτοί που πετάνε όμως ένα γιαούρτι αμφισβητούν το δικαίωμα του άλλου να εκφράσει την άποψή του. Βεβαίως είναι οι ίδιοι. Βεβαίως είναι οι ίδιοι. Από άποψη πολιτική. Εντάξει, το γιαούρτι τώρα ή το νερό. Τώρα δικαστήριο δεν είμαι, κύριε Παρομέα. Δεν είμαι το ίδιο. Έτσι. Τι λέτε. Δικαστήριο δεν είμαι εγώ. Με ρωτάτε από άποψη πολιτική και φιλοσοφική. Δεν είμαι εγώ το ίδιο. Μα ναι, αλλά η φιλοσοφική σας άποψη. Φασίστες είναι και μεν, φασίστες είναι και δε. Κύριε Παγκαλέ, αν θέλετε το πω έτσι. Μιας και μιλήσατε για φιλοσοφική διάσταση, η φιλοσοφική σας άποψη λοιπόν ότι κάποιοι καταλόγες ρουφιάνοι για να αφαιρέσει το δικαίωμα του άλλου στην έκφραση των απόψεών του είναι φασίστας και ασκεί βία. Είναι πολύ απλό. Αυτοί που περιγράφεται που ήταν στο Πασόκ και μετά πήγαν αλλού και είναι ρουφιάνοι και είναι καρφιά και κομματόσκυλα. Ρουφιάνοι ήταν από πριν. Και, ναι, θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε υπαρξιακά διλήμματα γιατί εσείς υπηρετούσατε αυτό το κόμμα το οποίο αποτελείτε από αυτούς. Πολύ μεγάλα και γι' αυτό τον λόγο. Αυτό όπως ξέρετε, αποχώρησα από την πολιτική. Τι άλλο να κάνω. Πότε αποχωρήσατε από την πολιτική? Πριν από δύο χρόνια την πρόεδρο σας θυμάμαι. Πριν από δύο χρόνια δεν είχα μεγάλη.